Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της ΕΡΤ 3, καλό σας απόγευμα από το γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο, όπου θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Πανσεραϊκό για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League. Είναι η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου. Πάμε όμως βλέποντας να δούμε τις συνθέσεις. Ξεκινάμε από τον γηπεδούχο τον Όφη. Όφη λοιπόν που αγωνίζεται με τερματοφύλακα το Στρέζο. Στα άκρα της άμυνας είναι ο Μπολάκης με τον Μονιάκη. Στο κέντρο της άμυνας ο Ποτουρίδης και ο Κομεσίδης. Παπαστεριανός Μαχαίρας στα δύο αμυντικά χάφα. Στα άκρα του κέντρου είναι ο Κουτσιανικούτης με τον Τίνα. Ο Βουό μπροστά και πίσω από τον Βουό ο Μάνος. Εδώ βλέπουμε την αντιπροσωπεία του Πανσεραϊκού. Συγκεκριμένο Γενικός Διευθυντής Δημήτρης Θεοδωρίδης και ο Γενικός Αρχηγός ο Νίκος Αβραμάκης καταθέτουν λουλούδια στην θέση του Ευγένιου Γκέραλντ, του προπονητή του Όφη. Για χρόνια έχει συνδέσει Όφη και έχει συνδεθεί με τον Όφη τις μεγάλες του στιγμές του Όφη που έβγε πριν δύο μήνες από κοντά μας. Εδώ αναπληρωματική για τον Όφη, Δερμιτζάρης, Αργυρόπουλος, Φαζός, Βαφέας, Κοέλιο, Πορτουγίδης και το Πούτσι. Προπονητής βέβαια ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εδώ ο Πανσεραϊκός που ήρθε με πολλές ελλείψεις, θα τα πούμε αυτά στη διάρκεια της μετάδοσης. Θερματοφύλακας ο Πολίτης. Στα άκρα Ορφανίδης και Ποζατζίδης, στο κέντρο της άμυνας Τσελεπίδης, Σιάκας. Παζιανόπουλος και Ρούσο στα αμυντικά χαφ. Κάκο και Δούμτσιος δεξιά και αριστερά στο κέντρο, κριτικός πίσω από τον επιθετικό, το μοναδικό επιθετικό, τον Εν Νομό. Στον πάγκο για τον Πανσεραϊκό, η Ατμάν Γιάξης, Χατζηγεωργίου, Ναζίμ Καπτέλης, Γουάιλεϊ και Αναστασόπουλος, προπονητής ο Απόστολος Χαραλαμπίδης. Θα διεκδικήσουν την παραμονή τους για να δούμε αυτή την προσπάθεια από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Ωραίο γίνεται το σουτ. Ωραίο το σουτ που έγινε εκεί από το Δούμτσιο, όμως δεν ήταν δυνατό. Ντίνας για το Βουό, δεν είναι σε θέση offside. Θα βγάλει την παλιά. Ντίνας θα κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν θα είναι το κοντρόλ όπως θα το ήθελε. Ωραίο το κοντρόλ. Αλλάζει ωραία παιχνίδια από την άλλη πλευρά. Η βαθιά παλιά που γίνεται από τον Κουσενικούλη για το Μάνο. Ο Μάνος μπαίνει και μονομαχεί εκεί με τον Τσελεπίδη. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Όφη την μπάλα. Ξανά Μάνος. Ωραία στην περιοχή. Μάνος πλασάρει πάρα πολύ ωραία. Πήγε να κάνει ένα φαλτσαριστό αριστερό. Αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε. Η οποία έφυγε. Μαχαίρας για τον Βουό, αλλάζει ωραία με τον Κουτσιανικούλη. Ο Κουτσιανικούλης κρατάει την μπάλα, περνάει πολύ ωραία και τον Βουό. Προσπαθεί να μπει ο Βουό και έχουν όχι φάουλ. Παρά τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν, η μπάλα δεν ήταν στην κατοχή του παίκτη του Όφη. Έτσι ο κύριος Δημητρόπουλος είναι κοντά στη φάση που να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ξαναβλέπουμε την φάση και να μην προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Εδώ να δούμε τη βαθιά παλιά που γίνεται για τον Βουό. Μπερδεύονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού και ένα εύκολο γκολ για τον Βουό. Το 1-0 για τον Όφη στο 8 λεπτό. Βγήκε ο τερματοφύλακας, μπερδεύτηκε εκεί με τον Τσιάκα και εύκολα ο Βουό από τα εύκολα γκολ που έχει πετύχει δεν άφησε τη φάση. Κρέμασε τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού και έκανε νωρίς το ένα μηδενιτό. Ξανά η βαθιά παλιά, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, αφήνει την μπάλα ο Σιάκας, δεν έχει και ο τερματοφύλακας, το Βουό εύκολα θα πλασάρει. Ξαναβλέπουμε, ο Σιάκας αφήνει, δεν βγαίνει ο τερματοφύλακας. Τελευταία στιγμή ο Βουό λοιπόν πάρα πολύ εύκολα θα πλασάρει, θα χαιρετήσει με τον γνωστό του τρόπο το στρατιωτικό τους φιλάθλους. Το 1-0 για τον Όφη στο 8 λεπτό με τον Πάτρικ Βουό. Για τον Πανσεραϊκό και άλλοι παίκτες. Για να δούμε τώρα αυτή τη δεύτερη προσπάθεια για τον Όφη. Ντίνας. Ντίνας κάνει ωραία προσπάθεια, αποφεύγει την παλιά, κόβεται την τελευταία στιγμή. Αυτή τη δουλειά και γέννηση η γυναίκα του βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτή η ωραία προσπάθεια τώρα για τον Πανσεραϊκό. Μπαίνουν από δεξιά. Γέννη η σέντρα από τον Ποζατζίδη. Κανένας εκεί. Κοιμήθηκε από τα δεξιά η άμυνα του Όφη. Ξαναβλέπουμε πολύ ωραία η παλιά, πάρα πολύ ωραία η παλιά. Βγήκε και ο Νομό, ο Ενομό, αντί να κάνει την κίνηση μπροστά, προτίμησε να κρατηθεί λίγο πίσω και έτσι η μπάλα κατέληξε out.
μπάλα, όφη τώρα, βουό, κάνει πολύ ωραία την παλιά. Κάθε την παλιά, αλλά βγαίνει για τον Κουτσιανικούλη. Βγήκε πολύ έγκαιρο ο τερματοφύλακας, ο πολίτης και έδιωξε, αντιλήφθηκε τι πήγε να γίνει. Ξανά, Κουτσιανικούλης από το βουό. Θα δώσει στον Ντίνα. Έχει χώρο ο Ντίνας. Δεν έκανε το σούτ, ζητάει χέρι από τον Νομό. Ξαναβλέπουμε την φάση. Εντάξει, δεν ήταν απλωμένο το χέρι. Το χέρι το μαζεύει ο παίκτης του Πανσεραϊκού προς τα πίσω. Και εκεί, ενώ είναι μαζεμένο το χέρι, βρίσκει την μπάλα. Οπότε, σωστή απόφαση του διαιτητή να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αυτή την φορά προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Δεν τα καταφέρουν. Η βαθιά παλιά πολύ ωραία για τον Κωσιανικού. Δεν είναι σε θέση offside. Θα κάνει ένα σουτ. Πήγε να κάνει ένα τακουνάκι, δεν πέρασε. Τώρα η βαθιά, η σέντρα, η μπάλα δεν περνάει. Ο Βουό σηκώνει και το χέρι του. Ένα φάουλ που θα σφυρίξει ο κύριος Δημητρόπουλος. Στην προηγούμενη φάση έγινε. Ξαναβλέπουμε την σέντρα. Εντάξει, δεν βρήκε την μπάλα. Έχασε την ισορροπία του παίκτη τη Ξάνθης. Έχει βάλει και το χέρι του, αλλά θα ήταν τραβηγμένο αν δινόταν κάτι παραπάνω. Κανίδης. Κακό. Πιέζεται εκεί και βλέπουμε ανάμεσα στους δύο παίκτες τι γίνεται, ανάμεσα σε Μονιά και Κάκο. Μπήκαν κάποιες στιγμές, εδώ και ο τέταρτος, ο κύριος Τσαγκαράης από τα Χανιά. Ξαναβλέπουμε την φάση. Μία μάχη, ένα μαρκάρισμα, αφήνει, βάζει το πόδι του κάτω ο Κάκο, κάτω από το... Στον, γι' αυτό τσαρτίστηκε ο Μουνιάκης, αλλά και δεν ήταν και αυτή η συμπεριφορά. Κούλης μαχαίρας, παίκτης του φυλάζου την μπάλα. Τώρα η άμυνα του Πανσεραϊκού έχει οργανωθεί. Ο Σιανικούλης κόβεται, καθαρά κόβεται και βγαίνει μπροστά του Πανσεραϊκού. Ζητάει μπάλα ο Κρητικός και τη δέχεται. Έχει χώρο ο Κρητικός. Κάνει και το σουτ. Καλό σουτ έξω από την περιοχή. Αλλά πολύ ωραία αντιλήφθηκε εκεί ο Ορφανίδης, θα πήγαινε εκεί και έκοψε την μπάλα. Κάνει μια ατομική προσπάθεια, φτάνει έξω από την περιοχή. Πολύ καλά, πάλι την τελευταία στιγμή πρόλαβε ο Ποτουρίδης και έδιωξε την μπάλα. Ο Σατζίδης κόβεται εύκολα από τον Ντίνα, αλλάζουν την μπάλα, παίξει στόχο πολύ ωραία. Ο Ντίνας, ο οποίος φεύγει, έχει και χώρο, τρέχει τώρα να τον κλείσει. Ο Σιάκας περνάει για τον Βολ. Το πλασέ, πολύ ωραίο γκολ. 2-0 για τον Όφη. 2-0 για τον Όφη, εδώ ο Ντίνας. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και μπορούμε να πούμε ότι όλο το γκολ ανήκει στον Ντίνα. Αυτός έκανε την προσπάθεια, Θανάσης Ντίνας. Πέτυχε το γκολ. Το βλέπουμε εδώ, μπαίνει στην περιοχή. Είχε κερδίσει πιο μπροστά. Αλλάζει την μπάλα με το βουό. Κάνει αμέσως ωραίο το πλασέ. Παρά την προσπάθεια του πολίτη. Θα δείτε και εδώ, ο Πολίτης έκανε μια προσπάθεια, βρήκε λίγο την μπάλα, δεν τα κατάφερε όμως να τις κρατήσει. Κατέληξε στα δίχτυα το 2-0 για τον Όφη με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ομάδα των Σερών φέρνει την μπάλα εκεί που θα βρει πολύ ωραία το Ρούσο, θα κάνει το σουτ, πολύ ωραία η απόκρουση. Αυτές οι ευκαιρίες χάνονται. Ο Σιάκας έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και να μειώσει. Ξαναδείτε τη φάση. Φτάνει, γίνεται το σουτ. Πολύ μεγάλη απόκρουση από κοντά. Η μπάλα out από τα 2 μέτρα. Αλλά θα χάσουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ξανά μπροστά η του Όφη με καλή στιγμή. Μάνος θα κάνει το σουτ. Αυτή τη φορά πολύ ωραία η απόκρουση από τον πολίτη σε κόρνερ, εδώ ο Μάνος με τον Ρούσο. Περνάει πολύ ωραία η κίνηση από τον Ποζατζίδη. Βγάζει και την παλιά από την άλλη μεριά για το center force ομάδας. Ενωμό και ο Μονιάκης, ενωμό θα κάνει την κίνηση. Περνάει και τον Κρητικό, το σουτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Στεριανός θα δώσει ξανά στον Ντίνα. Κάνει την κίνηση ο Βουό. Ο Ντίνας όμως κρατάει την μπάλα. Θα δώσει στον Κουτσιανικούλη. Σε καλό σημείο κάνει το πλασέ. Η μπάλα είναι out. Καλή στιγμή και καλή ευκαιρία για τον Όφη. Ο Ντίνας έχει βοηθήσει από τον... Από τότε που ήρθε έχει βοηθήσει πάρα πολλά. Για να δούμε τώρα. Μάνος στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα.
κόβουν την τελευταία στιγμή. Και την παρουσία του στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, εφόσον βέβαια τελείωσε το σημερινό παιχνίδι με την Ιγκτου. Μάλλον θα κάνει το σουτ, πολύ δυνατό σουτ, αλλά αστόχο εξαιρετικά στο την μπάλα. Πίσω η μπάλα, αλλάζουν την μπάλα, κριτικός, ωραία προσπάθεια, θα κάνει και το σουτ, θα βρει μπάλα ένα πόδι, έκοψε η δύναμη της μπάλας. Βαφέας, πήρε τη θέση του Μαχαίρα, Μονιάκης. Θα κάνει σουτ ο Μονιάκης κατευθείαν. Για να δούμε. Ποτουρίδης εκτελεί πάνω από τα δοκόρια του πολίτη. Τρέχει ο τερματοφύλακας. Να δούμε αν θα εκτελεστεί. Δεν νομίζουμε. Και αυτό γίνεται τώρα. Φίλες και φίλοι, ο διαιτητής ο κ. Δημητρόπουλος σφυρίζει την λήξη του αγώνα εδώ στο Ηράκλειο. Ο Όφη κερδίζει το Πανσεραϊκό 2-0. Επιστρέφει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας με τα γκολ του Βουό στο 8 και του Ντίνα στο 47. Επιστροφή στο Θεόδωρος Βαρνογιάννης. Οι φίλοι αθλητοί του Όφη πανηγυρίζουν το 2-0 της νίκης του Όφη επί του Πανσεραϊκού, ανάβοντας πυρσούς. Δεν το πράττουν στην αρχή και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εδώ και τα στατιστικά του παιχνιδιού που δείχνουν ότι Όφη ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στις τελικές και στην κατοχή της μπάλας.